Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και ναι, Σήμερα ήρθε η ώρα. Θα μιλήσουμε για τη μετοχή του πρώην Facebook, νυν Meta. Πριν μερικά χρόνια η εταιρεία με μεσουρανούσε, σήμερα θα έλεγε κανεί ότι δυσκολεύεται, αλλά κυρίω έχει και διάφορα προβλήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών μα δεδομένων. Αλήθεια, παιδιά, τι πιστεύετε εσεί για τα προσωπικά μα δεδομένα και τα social media και το ίντερνετ γενικά. Αλήθεια, πείτε μου στα σχόλια, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πάμε όμω να δούμε πώ επηρεάζουν την ίδια την εταιρεία όλα αυτά και αν αξίζει να ασχοληθούμε επενδυτικά. Και βασικά, τι γίνεται με τα δεδομένα μα, βρε παιδιά. Πριν προχωρήσουμε όμω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα τη Freedom24 που είναι ο χορηγό του σημερινού βίντεο και του ευχαριστούμε πολύ. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Και ακριβώ, παιδιά, επειδή το χρησιμοποιείτε, ανταποδοτικά παίρνετε την πρώτη σα δωρεάν μετοχή έως 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει αν είστε άνω των 25, αλλά και κάτω των 25, ανοίγοντα τον δωρεάν λογαριασμό σα μέσα από το link μου, παίρνετε και έναν ολόκληρο δωρεάν για οποιαδήποτε αγορά. Και μια κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, πατήστε αυτό το χεράκι και Αφήστε και ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα, ή έναν υπολογιστή, ή έναν μεγενθητικό φακό για το που πάνε τα δεδομένα μα στο συγκεκριμένο βίντεο. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και το κανάλι δεν θα είχε μεγαλώσει αν δεν μου δείχνατε αυτή τη βοήθεια. Και σα ευχαριστώ αλήθεια μέσα από την καρδιά μου. Και τέλο, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που θέλει να δει τι παίζει τελικά με τα προσωπικά μας δεδομένα στο internet. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πω ό,τι λέω στα βίντεο να και που δεν αποτελούν επενδυτικέ συμβουλέ. Δεν επενδυτική σύμβουλο, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μα σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρε ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μα και τα χρήματά μα που δεν τα βγάζουμε έξω. Ξεκινώντα, για να καταλάβουμε πόσο επίφοβο πιθανόν είναι το θέμα με τα προσωπικά μα δεδομένα. Να πούμε πω η μητρική εταιρεία Meta, εκτό από το Facebook, περιλαμβάνει και τι πασίγνωστε πλατφόρμε Instagram και WhatsApp, και όπω είναι φυσικό, έχει εκατομμύρια χρήστε ανά τον κόσμο για να μην πόδει εκατομμύρια. Και όταν μαζεύονται παιδιά τόσοι χρήστε από όλο τον κόσμο, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολη και δαπανηρή είναι η δημιουργία και συντήρηση των servers και γενικά όλων των συστημάτων του οικοδομήματο αυτού. Και έτσι εύλογα προκύπτει το ερώτημα που όλοι και όλε έχουμε κατά καιρού. Πώ βγάζουν χρήματα αυτέ οι πλατφόρμε. Πώ μπορεί και είναι τόσο βέβαιο το Facebook όταν λέει Οι υπηρεσίε μα στου χρήστε είναι και θα είναι πάντα δωρεάν. Η απάντηση εδώ δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και νομίζω ότι μα είναι γνωστή. Το Facebook, η Meta δηλαδή, βγάζει χρήματα από τα προσωπικά μα δεδομένα τα οποία και διαχειρίζεται. Ναι, χρησιμοποιούμε τι πλατφόρμε δωρεάν και κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά σε αντάλλαγμα δίνουμε πρόσβαση σε προσωπικά προσωπικά Σε κάποια προσωπικά μα δεδομένα, τέλο πάντων. Και άιντε να δίνουμε πρόσβαση συνετά. Πάει και έρχεται. Τι γίνεται τι φορέ που εξαιτία τη πλατφόρμα και δικών τη λαθών ή κακών χειρισμών διαραίουν προσωπικά δεδομένα χρηστών. Έχει συμβεί ήδη 8 φορέ. Ναι, με την Facebook, την Meta, με μεγαλύτερη περίπτωση σαφώ αυτή τη Cambridge Analytica, όταν και πουλήθηκαν παιδιά προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών. Πουλήθηκαν. Τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε εμεί το προϊόν για αυτέ τι πλατφόρμε. Και η αλήθεια είναι πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω λόγω του GDPR τα πράγματα θα έπρεπε ή τέλο πάντων θα περίμενε κανεί να είναι κάπω καλύτερα από ότι στο America. Αντίθετα, βέβαια, στα τέλη του 2021 κυκλοφόρησε μια λίστα πάνω από 500 και εκατομμύρια χρήστε του Facebook και γενικά τη Meta, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διέρευσαν άγνωστο προς πού. Μέσα σε αυτού υπήρχαν και περίπου 600.000 ελληνικοί λογαριασμοί. Ναι, αυτό είναι το νούμερο. Τι στοιχεία διέρευσαν, ονοματεπώνυμα, ημερομηνίε γέννηση, email και αριθμοί κινητών. Και μια παύση εδώ, παιδιά, πάλι. Αλήθεια. Πείτε μου στα σχόλια, πώ σα φαίνεται αυτό, τι πιστεύετε για τα προσωπικά μα δεδομένα γενικά. Πάντω το χειρότερο είναι ότι η Meta δεν θεώρησε καν απαραίτητο να ενημερώσει του χρήστε των οποίων τα δεδομένα διέρευσαν. Τέλειο? Τέλειο παρότι μάλιστα ο νόμος στην Ευρώπη την υποχρεώνει να γνωστοποιήσει τη διαρροή εντό 72 ώρων, αυτή το έκανε αφού το κατάλαβαν κάποιοι χρήστε. Και πάλι τότε δεν ενημέρωσε γενικά. Απλώ έδωσε το τεχνικό κομμάτι του πώ συνέβη η διαρροή δηλαδή και τι έκαναν μετά για να κλείσουν το κενό ασφαλεία. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι η φάση. Μην πιστεύω ότι δεν θα πω και την ατάκα μου σήμερα. Εννοείται. Τώρα, γιατί αυτό είναι τόσο κακό. Γιατί παιδιά αυτά τα στοιχεία που εκλάπησαν, κάποιο τα έχει τώρα που μιλάμε. Και πέρα από το άκακο, να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για προσωπημένε διαφημίσει, υπάρχει και η δυνατότητα του phishing, αλλά και του sim swapping και γενικά κάθε απάτη κατά ανυποψία των χρηστών. Ειδικά ανθρώπων μεγαλύτερη ηλικία. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και πριν κάνω αυτό το βίντεο, αναρωτιόμουν πολλέ φορέ πώ γίνεται, α πούμε, ρε παιδί μου να στέλνουν phishing mail στον χ και όχι στον ψ. Ε, τώρα έχουμε την απάντηση. Ο χ, είτε αυτοβούλο είτε κατά λάθο, ήταν σε μια λίστα με προσωπικά στοιχεία που διέρευσαν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσεκτικέ στο πόσα και Πια ποια προσωπικά μα στοιχεία εμφανίζουμε στο ίντερνετ και ειδικά στι πλατφόρμε κοινωνική δικτύωση, που έχουν όντω αποδείξει εμπράκτο ότι δεν καίγονται και να τα προστατέψουν. σω είναι και αυτό ένα από του λόγου, σίγουρα όχι ο μοναδικό, που τα τελευταία χρόνια η μετοχή τη ΜΕΤΑ παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Βέβαια τώρα, πίσω από την εικόνα αυτή, θα ρω πω κρύβονται δύο αλήθειε. Η μία λέει ότι πάει, ξόφλησε η ΜΕΤΑ, θα γίνει το επόμενο MySpace και θα την θάψει το TikTok και το YouTube. Η άλλη αλήθεια όμω λέει ότι βρίσκεται στο 50% του all time High τη μετοχή. Τη ανώτερη τιμή που έφτασε δηλαδή. Είναι δηλαδή μια εταιρεία που έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να φτάσει στη διπλάσια τιμή από αυτή που είναι σήμερα. Και κάπου εδώ ο καθένα και η καθεμία από εμά επιλέγει βάση αυτού που πιστεύει πραγματικά. Αν δηλαδή η μετατελείωσε ή εάν είναι ευκαιρία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμεί ω παρατηρητέ είναι να δείξουμε πώ μπορούμε να αγοράσουμε τη μετοχή. Εφόσον βέβαια έχουμε και τα χρήματα, γιατί είναι και λίγο τσιμπημένη. Και είπαμε, στην Freedom αγοράζουμε τι μετοχέ ολόκληρε για να μα ανήκουν. Πώ το κάνουμε λοιπόν. Ανοίγουμε τον επενδυτικό μα λογαριασμό. Ελπίζω από τον σύνδεσμο τη περιγραφή και σα ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πατάμε στο πεδίο συναλλαγέ. Γράφουμε meta.us. Την επιλέγουμε. Πατάμε άνοιγμα συνεδρία. Επιβεβαιώνουμε μέσα με SMS push notification. Πατάμε αγορά. Και αυτό είναι. Είδαμε λοιπόν τι ακριβώ κάνει η Meta. Meta. See what I did there. The μας και πόσο προσεκτικοί και προσεκτικέ πρέπει να είμαστε. Και αν κριτζάρατε με αυτό το αστιάκι, sorry, περίμενα να φτάσουμε στο τέλο του βίντεο, αλλά θα έσκαγα αν δεν το έλεγα. Από την άλλη, λοιπόν, είδαμε ότι ίσω έχει μέλλον ω εταιρεία και πιθανότητε ανάκαμψη, κάτι που αν πιστεύουμε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε μπαίνοντα στο παιχνίδι. Κλείνοντα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά την πλατφόρμα τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγό τη σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment και χρησιμοποιώντα το παιδιά ακριβώ ανταποδοτικά και σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Παίρνετε την πρώτη σα δωρεάν με το χίος 800 ευρώ εάν είστε ανά των 25 αλλά και κάτω των 25 ακριβώς επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, παίρνετε στον δωρεάν λογαριασμό σας έναν μήνα χωρίς προμήθειε για όποια αγορά κάνετε. Αναμένω λοιπόν ιδέες για επόμενα βίντεο ή ερωτήσεις και απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα. Αυτά από εμένα, σα φιλώ και τα λέμε αύριο.